Γεια σας, είμαι ο Μάριος και είμαι πάλι εδώ. Μαντέψτε πού? Στην Pokémon Glazed, Nuzlocke Challenge, ναι. Είμαι πάλι εδώ σε αυτό το παιχνίδι. Μετά από πάρα πολύ καιρό, που σε αυτόν τον καιρό πραγματικά πίστευω ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι. Λόγω του lag, λόγω των προβλημάτων που έχω, λόγω της ζέστης, λόγω του χρόνου τον οποίο θέλω να αξιοποιώ αλλιώς, αποφάσισα ότι τελικά εδώ ανήκω. Ανήκω στην Pokémon Glazed, ανήκω στα Nuzlocke. Δεν ανήκω στα tutorials με κινήσεις, τα οποία ήταν καλή ιδέα. Ήθελα, μου άρεσε να την κάνω, αλλά δεν μου βγήκε στην πορεία και μάλλον δεν θα τη συνεχίσω. Δεν μου άρεσε να το κάνω αυτό, αλλά μάλλον θα σταματήσω το πρώτο επεισόδιο. Πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου όταν το κάνουν άλλοι YouTubers. Δεν μου αρέσει ούτε όταν το κάνω κι εγώ. Αλλά πραγματικά νομίζω η πρώτη φορά που το κάνω. Σταματώ μια σειρά τόσο γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Αλλά έχουμε θετικά νέα. Τα θετικά είναι ότι συνεχίζουμε τη σειρά αυτή. Στα προηγούμενα επεισόδια νικήσαμε όλη την Tunnel Region, νικήσαμε τους Elite Four χωρίς να χάσουμε κανένα μα κανένα Pokémon. Και είμαστε εδώ αυτή τη φορά για να συνεχίσουμε στη Johto Region, ναι. Η ομάδα μου κοιμάται ακόμα, μετά από πόσες εβδομάδες, μήνες, δεν ξέρω πόσο καιρός έχει πράσει, κοιμούνται ακόμα. Πάντως συγχαρητήρια στην ομάδα μου που νικήσανε άξια τους Elite Four της Pokémon, της Tunnel Region μάλλον, γιατί έχουμε κι άλλους Elite Four στη συνέχεια. Και έχω επιχειρήσει να το κάνω βασικά αρκετές φορές recording για αυτό το πράγμα, το επεισόδιο. Αλλά είναι το facecam, είναι λίγο παράξενο και κολλάει συχνά πυκνά. Οπότε μπορεί ενδέχεται να κοιτάω προς τα εκεί, προς τα εκεί είναι το facecam, για να βλέπω πως είμαι, ξέρω εγώ, και πως φαίνομαι. Γιατί μην κολλάει το facecam, δεν θέλω. Και όπως βλέπουμε, ο emulator δεν έχει ιδιαίτερο lag, το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Ξέρω ότι πρέπει να πάμε εδώ μέσα, όπου έχουμε τον ΟΑΚ. Δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον ΟΑΚ στο παιχνίδι, λογικά ναι. Ναι, είμαι ο Μάριος, είσαι ο ΟΑΚ, σε ξέρουμε πασίγνωστος, σε ξέρει όλη η region. Όχι όλη η region, όλος ο κόσμος βασικά των Pokémon. Φεύγει ο ΟΑΚ, okay, μάλλον δεν εξελίχθηκε καλά η γνωρίμα μέσα με τον ΟΑΚ. Έχουμε τον Chris, την Chris, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, my name is Chris. Δεν ξέρω. Είναι έντρικο όνομα, αλλά φαίνεται από το haircut σαν να είναι κορίτσι, ας πούμε. Και δεν ξέρω, με μπερδεύει. Μας δίνει το plane ticket, με το οποίο plane ticket μπορούμε να πάμε στη... Ναι, κοιτάω από εκεί πέρα για να δω το facecam. Για να πάμε στην Johto Region. Και θέλω να πάω στην Johto Region, οπότε πάμε. Αργά αργά το plane, σιγά σιγά να πιάσει ταχύτητα, να αρχίσει να τον γκαζώνει. Και τώρα έφυγε στα ουράνια και προσγειώθηκες. Γιατί είναι τα αεροδρόμια τόσο κοντά σε σπίτια? Πραγματικά αυτός που θα ζει εδώ πέρα στο σπίτι πρέπει να υποφέρει να περνάει κάθε φορά το αεροπλάνο και να κάνει το θόρυβο του. Δεν ξέρω πόσο θόρυβο κάνει το αεροπλάνο. Ο Guide Gent. Ο Guide Gent πρέπει να υποφέρει. Να, γι' αυτό έφυγε από το σπίτι. Κάπου θα είναι. Πάμε να τον βρούμε. Γενικά θα μιλήσουμε σε όλους. Αυτός δεν μας δίνει τίποτα. Έχω καιρό να παίξω και μου έλειψε, πραγματικά μου έλειψε αυτό το παιχνίδι. Γιατί ήταν από τις καλές μου σειρές. Ίσως να ήταν και η αγαπημένη μου και η καλύτερη. Δεν ξέρω αν ήταν. Αλλά γενικά μου άρεσε. Και θα το μετανιώσω αυτό αν αρχίσει πάλι να πιάνει το lag. Που από ό,τι φαίνεται αρχίσει πάλι να πιάνει το lag. Εντάξει, έφυγε. Ελπίζω να μην κρατήσει πολύ. Που πάμε, που πηγαίνουμε. Πρέπει να πάμε east. Πάμε east. Οπότε το east είναι από εδώ, στη Route 29. Η οποία είναι μια ολοκένουργια περιοχή, πραγματικά. Δεν έχω ιδέα τι Pokémon. Δεν θυμάμαι βασικά τι Pokémon είχαμε πιάσει. Pidgeot, ωστόσο. Pidgeot δεν θυμάμαι αν είχαμε πιάσει. Οπότε, μάλλον θα το πιάσω αυτό το Pidgeot. Πήγαινε Πούκι. Ωραία, Πούκι. Χιλάραμε. Πες μου τι χιλάραμε. Δεν χιλάραμε. Δεν χιλάραμε. Κοιμούνται ακόμα τα Pokémon από ό,τι φαίνεται. τι να το κάνουμε. Είναι 39 level. Spore, λογικά. Για να το κοιμήσουμε και μετά από ό,τι φαίνεται θα το πετάξουμε η Ultra Ball. Πρέπει να έχουμε 23 Ultra Ball, ελπίζω να πιάσουμε αυτό το Pidgeot. Όχι, δεν πιάνουμε το Pidgeot, οπότε θα πάω για κανένα Leaf Blade. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο Pidgeot σε τόση ζωή. Νομίζω είναι ένα καλό ποσό από HP για να πετάξουμε την Ultra Ball και πιάνουμε το Pidgeot. Πολύ ωραία. Και έχω ένα nickname για το Pidgeot. Το περίμενα αυτό. Ένας φίλος μου του οποίου τα μαλλιά είναι ακριβώς όπως είναι τα Pidgeotto και τα Pidgeot κατά κάποιο τρόπο τα κάνει έτσι, ας πούμε. Ναι, έτσι. Και... Boom! Ο Τίγκας ο Pidgeotto. Βουαλά!
Συνεχίζουμε, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Εγώ δεν έχω καμία κακή πρόθεση να τον κουρυδέψω ή τίποτα τέτοιο. Απλά έχουμε και trainer, μην μου πεις. I'm giving beginners a taste of what being a trainer is all about. Και με πολύ μαϊεμένα για να δω εγώ τι πάει να πει trainer. Εγώ που έχω νικήσει την... που έχω νικήσει την Pokémon League της παλιωτούνων Region, για όνομα. Έχουμε σκράφτη τέλος πάντων απέναντί μας και ναι, αυτό που δεν χυλάραμε από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι πολύ καλό. Τέλος πάντων, πάμε στο Blaziken. Λογικά θα βάλω τώρα ένα Awakening για να ξυπνήσω το Blaziken. Έχει λίγο lag, συνεχίζει να έχει λίγο lag, θα προσπαθήσω... Όχι ρε φίλε, δεν έχουμε και super power, το έχω ξεχάσει τελείως αυτό. Ότι έχουμε ελλειπείς κινήσεις και για κάποιο λόγο όταν μπήκαμε στο Hall of Fame δεν... ούτε λίγο δεν χιλάραν. Μπήκαν στο Hall of Fame, μπήκαν τα Pokémon ψόφια ας πούμε. Τι φάση. Πες ότι ήταν ένα Pokémon ψόφιο, θα το έβασες ψόφιο μας στο Hall of Fame. Τι θέλω να κάνω τώρα. Awakening, έχω Ελλάδα Cookie τέλος πάντων. Το βάζουμε, καλό και αυτό. Scary Face μάλιστα. Ναι, το πιάσαμε. Θες πιο γρήγορος από μένα. Δεν χρειάζεται να μου το τρίβεις στη μουρή. Fire Blast. Crunch. Ω, ναι, κολλάει αρκετά. Λογικά θα κατεβάσω καινούργιο emulator για να μην κολλάει. Fire Blast. Πόσο το κάνει το Fire... πόσο να κάνει αυτό. Κάνει αρκετό damage. Οπότε το Blaze Kick πιστεύω θα σκοτώσει. Άμα δεν σκοτώσει πρώτα το Hatchamp Kick, ναι, δεν έκανε πολύ damage. Στο επόμενο επεισόδιο θα συγγειώμαι, δεν θα έχουμε τόσο lag. Θα το φτιάξω. Θα κατεβάσω λογικά ένα καινούργιο emulator. Ή θα κοιτάξω τέλος πάντων να φτιάξω τα πράγματα στο PC μου. Γιατί από ό,τι φαίνεται γενικά το PC πάει αρκετά καλά. Πάει σταθερά. Ο emulator έχει λίγο το πρόβλημα. Μπορώ να έχω κάνει κάτι εγώ με τα frame drops ή με τις ρυθμίσεις που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ναι, έχει και play rough το scrafty μάλιστα. Μπορεί να έχω κάνει κάτι λάθος, αλλά δεν ξέρω. Νικήσαμε αυτό το trainer και ελπίζω να μην έχει άλλους πραγματικά. New Bark Town. Ελπίζω, τι έχουμε εδώ. Man. Look who's here, the Slowpoke. Ποιο Slowpoke ρε γατάκι, ποιο Slowpoke το μαλλί σου είναι σαν τσικορίτα να πούμε είναι το μαλλί σου. This is Silver. Ο Silver με τα μαλλιά του που δεν είναι Silver αλλά είναι μπλε. Μπλε, what? Καφέ είναι. Nice to meet you, not my cell, ναι, ζηλεύεις. Ακριβώς, μπράβο, είπες τα πράγματα φίλοι μου με το όνομά τους. Ζηλεύει που εγώ είμαι ο champion και αυτή είναι μια τυχαία trainers, την οποία δεν ξέρει ούτε η μητέρα της. Goodbye, Myros, φεύγει. Φεύγουν όλοι. Φεύγει ο Oak, φεύγει ο Silver, θα φύγει και η Cell τώρα, αυτή να φύγει. Βασικά πώς θα φύγει, αφού είναι Slowpoke αυτή, πώς θα φύγει. Μέχρι να φύγει αυτή, εγώ θα έχω τερματίσει και τη Elite Four της Johto Region. Τσικόρετα, τοπα! Μαλίσαν τοπα. Το είπα, έκανα predict, έκανα την πρόβλεψη. Και από ό,τι φαίνεται θα πάρουμε starters, γιατί είμαστε σε απεγνωσμένη ανάγκη για starters. Όπως μπορείτε να δείτε από την ομάδα μου εδώ πέρα. Ω ναι, χρειαζόμαστε starters. Γιατί όχι, καθόλου εκπαιδευμένα δεν είναι τα Pokémon μου. Γιατί να προχωρήσουμε με level 51 Pokémon στην Tournament Region και γιατί να μην πάρουμε, ας πούμε, ένα πράγμα level 5. Είναι ο Elm. Πρέπει να πάρουμε και... πρέπει να κάνουμε και χώρο για να βάλουμε αυτά τα τρανά Pokémon στην ομάδα μας. Τώρα μπορούμε να πάρουμε ένα Pokémon. Elm. Ωραία. Έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε το starter. Το οποίο είναι το Chikorita. Chikorita δεν παίρνω. Έχουμε... Quilava βασικά δεν μπορώ να πάρω γιατί είχα... Cyndaquil δηλαδή, γιατί έχω πιάσει ήδη το Quilava το άλλο. Οπότε... Βασικά ξέρετε κάτι. Water Tape δεν θέλω να πάρω κι άλλο. Αυτό δεν μπορώ να το πάρω. Οπότε μάλλον θα πάρω το Chikorita. Δεν νομίζω να έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές Chikorita. Και δεν μου αρέσει κιόλας. Προτιμώ τα άλλα τα starter. Αλλά αφού έτσι έτυχε το πράγμα να χρησιμοποιήσουμε Chikorita, θα χρησιμοποιήσουμε Chikorita. Και έχω και το όνομα ήδη βασικά. Αφού το είχα χρησιμοποιήσει και στην Pokémon Fire Red Omega Version Nuzlocke Challenge. Μια ιστορία. Τότε είχα δώσει αυτό το όνομα. Και ήταν εμπνευσμένο από έναν παίχτη της Villarreal τότε, τον Eric Baigi. Έτσι λεγόταν, έτσι προφερόταν. Δεν το ήξερα ούτε εγώ τότε. Τον έλεγα Bailey. Και αυτός ο παίχτης, όπως σας είπα, έπαιξε στη Villarreal. Και το επόμενο καλοκαίρι, από όταν τελείωσε τη σειρά,
Αυτός ο παίχτης έκανε μεταγραφή στη Manchester United, ναι. Και τώρα εξελίχθηκε να είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της Premier League. Οπότε τώρα έχει άλλη διάσταση το όνομα. Τι μας λες, Elm, τι μας λες? Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι μας λέει. Πάντως, ξέρω ότι θα πάω και θα αλλάξω τα Pokémon μου. Πίσω ο Γκάλ σου στην ομάδα και ο Μπέιλι, το λέω τώρα να συνεχίσω να το λέω Μπέιλι. Τώρα που ξέρω την προφορά, θα είναι λίγο κάπως να το λέω Μπέιλι. Ενώ ξέρω ότι λέγεται Μπάιγι. Κάπως λέγεται, τέλος πάντων. Ελπίζω σε ένα από τα σπίτια να χυλάρει η μητέρα. Η κλασική μητέρα, βέβαια δεν είμαι ο γιος της. Δεν είμαι ο γιος της, αλλά ίσως να με χύλαρε. Λιγάκι, luxury ball. Πολύ τέλεια στο δωμάτιο. New Bark Town είναι και μια καινούργια περιοχή, αλλά δεν θέλω να πιάνω Pokémon με surfing, γιατί πλέον η fishing. Βασικά fishing δεν μπορούμε. Surfing τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι αξίζει πραγματικά, δεν νομίζω. Γιατί νομίζω, βασικά έχουμε ήδη πιάσει ούτως ή άλλως τα περισσότερα Pokémon που μπορούμε να πιάσουμε μέσω του surfing. Οπότε τώρα απλά ψάχνουμε τα γρασίδια για κάτι διαφορετικό. Και αυτό, άμα μας βγει σε καλό, έχει καλώς. Έχουμε και πολλά σπίτια εδώ. Ένα από αυτά να χυλάρει, θα ήμουν χαρούμενος. Άμα ένα από αυτά χυλάρει κάποιος, οποιοσδήποτε. Από ό,τι φαίνεται όμως, όχι. Εσύ χοντρέ άνθρωπε, χυλάρεις? Άμα χυλάρουν και χοντρέ άνθρωποι, θα είμαι έκπληκτος, θα μείνω έκπληκτος. Έχει το σέντρετ και κόβει βόλτες πέρα δόθε στο σπίτι. Κάτι είναι και αυτό. Α, έχουμε και πάνω μέρος στο εργαστήριο. Πάνω όροφο. Στον οποίο πάνω όροφο έχουμε έναν, τον οποίο, ο οποίος είναι ο Νιροπόλος, και μία που είναι, που μας λέει να κατέβουμε κάτω. Εγώ θα φύγω από την πόλη και θα πάω βασικά να... Θα κάνω fly, αφού μπορώ να κάνω fly. Δεν μπορώ να κάνω fly. Δεν μπορώ να κάνω fly. Γιατί δεν μπορώ να κάνω fly? Τέλος πάντων, θα πάω με τον παλιόπατο παράδοτο τρόπο του περπατήματος. Έφτασα εδώ πέρα και off camera χιλάρα για τα Pokémon μου. Είμαι στην Cherry Grove City. Οπότε αυτό που μένει να κάνω νομίζω είναι να πάω κάτω ή να πάω πάνω. Έχει και ένα σπίτι το οποίο δεν... Α, όχι μωρέ, είναι αυτό το αεροπλάνο. Οπότε μόνο πάνω μπορούμε να πάμε. Το οποίο πάνω είναι... Όπα! Excellent, you got your own starter Pokémon. Ευχαριστώ, αυτός είναι ο Guy Legend. Αυτός είναι ο τύπος που μένει δίπλα στο αεροπλάνο. Και λογικά θα έχει κουφαθεί από το θόρυβο. Πήραμε το Badge Case. Ωραία, να πάρουμε άλλα 8 Badges, να τα κάνουμε 16 το σύνολο. Και να κόψουμε τους κολλούς των Gym Leader όλων. Να δούμε λίγο την ομάδα μου ξανά. Είναι αυτή η ομάδα μου. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Θα βάλω τον Troller μπροστά. Γιατί είναι το μακροβιότερο μέλος της ομάδας μας. Και να δούμε πώς θα μπορεί να τα καταφέρει να ανταπεξέλθει απέναντι στον Bug Catcher. Όνομα, πώς λέγεσαι? Όνομα πατρός, Welly. Welly, ωραίο όνομα για Bug Catcher. Ωραίο όνομα γενικά. Να δούμε. Το Butterfree φεύγει. Έχει τίποτα άλλο, 51 level. Έχει κι άλλο ένα Butterfree. Να σας πω και για τη Showdown, βασικά σας το είπα έτσι, σας το είπα πριν ότι λογικά δεν θα το συνεχίσω. Άμα βγει καλά το επεισόδιο αυτό και μπορώ να το βάλω στο YouTube, λογικά θα συνεχίσω με τη σειρά, αφού φτιάξω και τον emulator, και θα σταματήσω κάπως τα tutorial. Θέλω βέβαια να κάνω βίντεο της Pokémon Showdown, αλλά μάχες ας πούμε, και live θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω βίντεο, αλλά είχα προσπαθήσει μια φορά να σας πω την αλήθεια και είχα αποτύχει, διότι είχε πάρα πολύ lag και κόλλαγε το πρόσωπό μου, κόλλαγε το facecam. Γι' αυτό δεν μπορούσα να συνεχίσω. Τι είναι αυτό το item? Αυτό είναι ένα Sarpedeak για τα flying type Pokemon. Έχουμε τον Galchop, αλλά νομίζω κρατάει ήδη Sarpedeak. Ή κάτι καλό θα κρατάει τέλος πάντων. Για να έχει item. Ναι, θα είναι κάτι καλό, σίγουρα. Εδώ είναι ο κύριος με τα Apricorn, τον θυμάμαι. Ο κύριος, τέλος πάντων, ναι, θα μας δώσει τα... Α, όχι. Δεν έχει Apricorn εδώ πέρα, θα μας δώσει ένα Citrus Berry, όλα ωραία και καλά. Αυτό λογικά θα είναι ακόμα καλύτερο από τα Apricorn, γιατί βαριέμαι και να τα μαζεύω κάθε φορά όπου και να πηγαίνω. Pokémon για τη Route 30 της Johto Region. Ποιο είναι το Pokémon που παίρνουμε για την Route 30 της Johto Region? Είναι ένα Jumpluff. Okay, καλό Pokémon, ενδιαφέρον Pokémon το Jumpluff. Δεν νομίζω βέβαια να το χρησιμοποιήσω, γιατί έχει πάρα πολύ άσχημα στάτης επιθετικά. Και τα αμυντικά του, εντάξει, δεν με εξιτάρουν πάρα πολύ. Πολύ καλό speed έχει το Pokémon, έχει αρκετά καλές κινήσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ πολύ καλύτερα Pokémon στο PC από αυτό το πράγμα.
Βέβαια, ένα Deadlock είναι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να χρησιμεύσει, αλλά αυτό το πράγμα δεν θεωρώ ότι θα το χρησιμοποιήσω, στο κοντινό μέλλον τουλάχιστον. Στο Competitive Battling είναι νομίζω στο NUTRPU. Το καλό που έχει είναι ότι είναι γρήγορο, μπορεί να κάνει Sleep Powder τον άλλο, να πάει για Subset, Utility, να κάνει ένα Acrobatics με Flying Gem και ότι αυτό. Βασικά και δεν κάνει καν damage, δεν μπορεί να κάνει καν πολύ damage, διότι έχει νομίζω 55 base attack. 55, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πολύ, πολύ μεγάλο stat, είναι χαμηλό. Τι μπορούμε να δώσουμε για το Jump Loof, περιμένετε. Το Jump Loof θα το πω Zephyr. Zephyr είναι ένας άνεμος και είναι εμπνευσμένο το nickname από ένα τραγούδι των Red Hot Chili Peppers, το οποίο ονομάζεται The Zephyr Song και είναι πάρα πολύ ωραίο, να το τσεκάρετε άμα θέλετε. Πάμε, συνεχίζουμε. Θα προσπαθήσω βασικά να κάνω skip κάποιους trainers, πολλούς βασικά trainers, γιατί πλέον είναι πολύ εύκολη και απλά σπαταλούν το χρόνο μου, δεν μου προσφέρουν κάτι εμένα οι trainers. Έχουν και στην Pokémon League να πούμε. Δεν θέλω να είμαι υπεράπτης, αλλά έτσι είναι το πράγμα. Εσύ δεν είσαι ο Mr. Pokémon? Ναι, είναι ο Mr. Pokémon. Τι έχουμε από τον Mr. Pokémon? Pokémon Egg. Το Pokémon Egg θα το πάρω. Θα βάλω βέβαια κάποιο Pokémon στο PC, αλλά το Pokémon Egg θα το πάρω. Πήραμε το αυγό, βάλαμε πίσω την ομάδα και το γκάλισο που είχα αφήσει εγώ για να πάρω το Egg. Οπότε είμαστε μια χαρά. Μπορούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας στην επόμενη route, η οποία είναι από εδώ πέρα, η οποία είναι route 31. Μια ακόμα καινούργια route, και για να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα πράγματα θέλει το cut, όσο να πεις. Αλλά εγώ δεν είμαι διατεθειμένος ακριβώς να δώσω το cut σε ένα Pokémon μου, ή στην Dark Cave για να πάμε θέλει το Flash. Να πάρει κολλάει όπως και να έχει εσύ, τι έχεις να μας πεις, πολεμάς? Με ποια κίνηση αυτό? Α, Proar. Έχουμε κανένα Proar? Δεν νομίζω. Δεν πειράζει. Ναι, μπορούμε να φύγουμε από τους trainers και να πάμε εύκολα στη Violet City. Η οποία Violet City βρέχει. Στην οποία Violet City μάλλον βρέχει. Και, οπ, τι είναι αυτό? Τι είναι τούτο? Ποιος είναι ο Bill? Who is Bill? Δείξε μας τον Bill. Δείξε τον Bill στο λαό. Σε τρεις μέρες. Ναι, σε τρεις μέρες έρχονται οι Καζέμπιαν στην Αθήνα και θα πάω να τους δω, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Το περίμενα πάρα πολύ καιρό. Το περίμενα από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο που έκλεισα τα εισιτήρια. Ο Thierry Henry. Ταξίδευω την Johto Region. Τι έχει να μας πει? Ποια είναι η Regina? Α, X-Team Fusion. Έχουμε πάλι την Team Fusion στο προσκήνιο. Την νικήσαμε, αλλά συνεχίζει να είναι εδώ. Ήλοι παίζει για καμία Team Rocket, αφού είμαστε στην Johto Region, αλλά έλπιζα για πολλά από ό,τι φαίνεται. Διότι Team Rocket εδώ πέρα δεν θα βρούμε παρά μόνο την παλιά καλή Team Fusion. Θα σταματήσω το βίντεο εδώ πέρα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Δεν το κάνω πολύ μεγάλο διότι είχε και το lag. Και ήταν έτσι ένα πρώτο βίντεο, θεωρώ είναι καλό. Αφήστε ένα like, ένα comment, ένα subscribe. Question of the day. Σας αρέσει που είμαι πάλι εδώ στην Johto Region του παιχνιδιού Pokémon Glaze Nuzlocke Challenge, και νομίζω θα το συνεχίσω. Θέλω να το συνεχίσω. Αφήστε υποστηρίξεις, κοινοποιήστε το βίντεο και αντίο σας!